Είναι από την Ηλιούπολη. Συνεχώς λένε θα μας κάνουν κλήσεις για να δώσουμε νομωτή κατάθεση. Περιμένω να το δω. Εγώ ξεκαθαρίζω τη δική μου θέση. Εάν η κυρία Τουλουπάκη στείλει ή οποιοδήποτε άλλο εισαγγελέα στην Ελλάδα, το παίρνω προσωπικά, στείλει κλήση για να δώσω εξηγήσεις για το αδίκημα της παθητικής δωροδοκίας, θα προσφύγω στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86 και μετά θα τη κάνω μήνυση για κατάχρηση εξουσίας. Το ξεκαθαρίζω. Δεν αναγνωρίζω σε κανέναν εισαγγελέα το δικαίωμα να παραβιάζει το Σύνταγμα. Τόσο απλά. Αν μου βρουν λεφτά και θέλουν να μου κάνουν δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που έχουν την αρμοδιότητα, πολύ ευχαρίστως. Επειδή φράγκο δεν έχω, άλλα λεφτά δεν μπορούν να μου βρούνε, άρα δεν ανησυχώ καθόλου. Εάν πάνε να παραβιάσουν το Σύνταγμα, και θα πούνε κάποιοι, μου λένε κάποιοι, μα κρύβεσαι πίσω το άρθρο 86. Όχι. Στο Σύνταγμα έχουμε ορκιστεί υπακοή. Αυτό είναι το Σύνταγμα που έχουμε. Έχουμε άλλο. Άμα αλλάξει το Σύνταγμα, που εγώ ψήφισα να αλλάξει το άρθρο 86, πολύ ευχαρίστως να έχουμε άλλο Σύνταγμα. Όσο ισχύει αυτό το Σύνταγμα, θα τηρούμε αυτό το Σύνταγμα. Και εγώ και η κυρία Τουλουπάκη και η κυρία Δημητρίου και όλοι. Όποιος πάει να παραβιάσει το Σύνταγμα για να παίξει πολιτικά παιχνίδια, θα μπει φυλακή. Τελεία και παύλα. Δεν μπορώ να το πω πιο ξεκάθαρα. Επίσης, όπως στην ασυλία μου, το άρθρο 86 εννοώ, έχω παραιτηθεί από τη Βουλή και ξαναπαραιτούμε από το δικαίωμα της παραγραφής. Παραιτούμε. Πώς όμως, όπως λέει το Σύνταγμα, θα γίνει παραπομπή μου από προκαταρκτική επιτροπή της Βουλής, θα συσταθεί το ειδικό δικαστικό συμβούλιο και θα δικαστώ βάσει του άρθρου 86. Όχι με παρανομία, ποια είναι η διαφορά για να καταλάβετε. Η μία διαδικασία του άρθρου 86 είναι γρήγορη, άρα δεν επιτρέπει πολλά πολιτικά παιχνίδια και δημόσια. Ενώ η άλλη διαδικασία είναι αυτό, οι διαρροές στην κόντρα, στην εφεύρεση τακτών και η λάσπη. Καταλαβες. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ λέω, έλατε κύριε να πάτε δικαστήριο, παρετούμε τις παραγραφές μου, παρετούμε. Και όπως προβλέπει το άρθρο 86, θα πάω να δικαστώ βάσει του πώς λέει το Σύνταγμα. Εάν όμως επιθυμεί κάποιος εισαγγελέας, όσο ψηλά και να είναι, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, και πει, εγώ επειδή έτσι γουστάρω, για να κάνω το χατήρι του ΣΥΡΙΖΑ, πάω να παραβιάσω το Σύνταγμα, θα υποστεί και τις συνέπειες. Το Σύνταγμα είναι υποχρεωμένο να το ακούν όλοι. Δεν είναι, δεν είναι επιθελοντικής βάσεως, ναι. Είναι υποχρεωτικό. Να είμαστε συνεννοημένοι, εδώ μην χάνουμε χρόνο. Θάνος Μωραΐτης.